Επανερχόμαστε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως ήδη σας είχα ανακοινώσει, είναι ο Βασίλης Βρούτσης, επικεφαλής των πολιτών για τα νησιά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, που εξακολουθεί να συνεχίζει μέχρι την ανάληψη των νέων εκλεγμένων δημάρχων και δημοτικών συμβουλίου, των δημοτικών αρχών δηλαδή, και βέβαια επικεφαλής της δύναμης δημιουργίας. Κύριε Βρούτσι, με δυσκολεύει αυτό τώρα. Πώς να σας ανακοινώνω, οφείλω να πω. Καλημέρα. Όπως και να με ανακοινώνετε, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει. Ο κόσμος καταλαβαίνει, νομίζω. Ναι. Έχει μάθει όλες τις διεργασίες, ό,τι έχει γίνει. Οπότε... Ναι. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, στην ουσία εσείς θα είστε και νομίζω ότι αυτό που αρμόζει τώρα είναι η δύναμη δημιουργίας, γιατί είναι η νέα δημοτική παράταξη. Ναι. Λοιπόν, κύριε Βρούτσι, θέλω να ρωτήσω. Εσάς που πολλές φορές έχετε μιλήσει στο Δημοτικά Συμβούλια αλλά και σε συνεντεύξεις που έχετε δώσει για το ζήτημα της συνεννόησης, έχετε υποβάλει προτάσεις στη Δημοτική Πλειοψηφία, έχετε πολλές φορές, θα έλεγε κανείς, επισημάνει ότι κάποια πράγματα τα οποία είχατε προτείνει και δεν εφαρμόστηκαν από τη Δημοτική Πλειοψηφία, στη συνέχεια αναγκάστηκε να τα εφαρμόσει, και μιλώ κυρίως για τα ζητήματα διαχείρισης του νερού. Αργά, ίσως. Αλλά και άλλα, ναι, αργά. Και τώρα βλέπουμε, όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, αλλά με αφορμή και τη δήλωση του Υπουργού Εργασίας πλέον, μετά τα νέα αποτελέσματα, του κυρίου Γιάννη Βρούτσι και βουλευτή Κυκλάδων φυσικά, που όταν το ρώτησα την επομένη των εκλογών ποια ζητήματα ιεραρχεί ο ίδιος για τις Κυκλάδες, μου ανέφερε βεβαίως κάποια ζητήματα, αλλά στάθηκε ιδιαίτερα και στην αλλαγή ή στις αλλαγές, δεν μου το διευκρίνησε αυτό, που θα γίνουν στο τελευταίο νόμο για την, τοπική, για την αυτοδιοίκηση, τον Καλλικράτη, όσον αφορά τα προβλήματα, τη δυσλειτουργία, όπως θεωρείται, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που μπορεί να προκύψει για να ληφθεί μια απόφαση, αφού ίσχυσε η απλή αναλογική και υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να προχωρήσει κάποιο έργο, είτε όσον αφορά τον προγραμματισμό του και το σχεδιασμό του, είτε την υλοποίησή του. Είπε λοιπόν ότι θα δοθεί επιπλέον αρμοδιότητα στους δημάρχους ώστε να αποφασίζουν εκείνοι. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι γνωστό ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν κάθετα αντίθετη με την απλή αναλογική. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει και ο ίδιος, πρώτα απ' όλα αυτή η σπουδή, πριν δούμε πώς λειτουργεί τουλάχιστον αυτό το σύστημα, αυτή η σπουδή να το αλλάξουν πριν καν να αρχίσει να εφαρμόζεται. Δεν είπε πότε θα το αλλάξουν. Εντάξει, ναι. Η σπουδή όμως ξεκινάει τώρα, το λένε θα το κάνουν. Οπότε ναι. Έχουν σκοπό να το κάνουν από την έναρξη και όλα στις ανάληψεις καθηκόντων των νέων αυτοδιοικητικών αρχών. Mm-hmm. Εμένα μου δείχνει καταρχάς ότι δεν εμπιστεύονται τους ίδιους παρατάξεις. Δηλαδή οι συνενέσεις δεν επιβάλλονται δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στον Δήμαρχο, αλλοιώνοντας στην ουσία την απλή αναλογική αλλά και τη βούληση όλου του κόσμου που ψήφισε στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Η συνένεση είναι κάτι που κερδίζεται και είναι κάτι το οποίο θα προκύψει μέσα από συζητήσεις. Το να πηγαίνεις από την ώρα και να λες ότι θα έχουμε δυσλειτουργίες, την ίδια στιγμή, πώς να το πω, υποτιμάς και όλες τις αυτοδιοικητικές παρατάξεις, όλες, συλλήβει. Ναι. Και των δημοτικών πλειοψηφίων και των μειοψηφίων. Εγώ το έθεσα το θέμα αυτό και στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές. Ήταν ένα Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο μάλιστα ψηφίσαμε τα 90% των θεμάτων υπέρ. Εσείς εννοείται σαν παράταξη. Σαν παράταξη. Κάτι που και τους είπα στο τέλος και στο είναι παράταξη της πλειοψηφίας, ότι κοιτάξτε, η συνένεση είναι κάτι το οποίο κερδίζεται. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να φτάσουμε, αρκεί να δίνει βάση ο ένας στον άλλο και σημασία σε κάποια πράγματα. Όταν τόσα χρόνια με 16 συμβούλους η πλειοψηφία και 11 η μειοψηφία δεν έδινε κανένας λογαριασμό στην αντιπολίτευση του τι κάνει, είτε μιλάγαμε είτε δεν μιλάγαμε, ήταν το ίδιο, ήταν προφανές ότι δεν μπορούσε να υπάρξει μια συνένεση.
Όταν όμως τώρα, έχοντας μια πλειοψηφία 13, μάλλον να το πω Δημοτική Αρχή 13 συμβούλων, και μετά 7, 6 και ένα σύμβουλο, δηλαδή 14 συμμειοψηφία, μπορούν και συνεμέσεις να υπάρχουν και συζητήσεις να γίνονται και σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Αρχή να δίνει βάση και σε αυτά τα οποία προτείνει η αντιπολίτευση. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Είναι υγιές αυτό το πράγμα, πρέπει να το καταλάβουμε. Ναι. Αν έρθει πάλι τώρα. Να δίνει βάση, κατανοητό. Δεν είναι απαραίτητο όμως ότι πρέπει και να συμφωνεί. Όχι, αυτό βέβαια που λέει η μειοψηφία. Οπότε προφανώς τότε τι γίνεται, θα σας ρωτήσει για παράδειγμα ο κύριος Λιανός, λέω εγώ ένα υποθετικό όνομα τώρα. Τότε τι γίνεται, ίσως να πρέπει να λάβει υπόψη την πρόταση της μειοψηφίας. Μάλιστα. Μάλλον της, δεν είναι μειοψηφία, πλειοψηφία θα είναι η αντιπολίτευση. Θα αντιπολίτευση σε κάθε περίπτωση. Ναι, την αντιπολίτευση. Αλλά ας μην φτάνουμε σε αυτό. Υπήρξε και αλλού αυτό το σύστημα. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Mm-hmm. Και υπήρξαν αλλού συνενέσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δηλαδή και κοινοβουλευτικά έχουν γίνει συνεργασίες. Δηλαδή μπορεί ο κ. Λιανός, ας πούμε, να συνεργαστεί με κάποια πάνω κάτω από τις τρεις. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Καλά, πράγμα. Αυτό βέβαια. Το έχουμε πει ότι μπορεί να συμβεί, βέβαια. Ναι. Είναι, δηλαδή, όταν απριόρι καταδικάζεται ένα σύστημα χωρίς να το έχεις δει καν, είναι λάθος. Και σε κάθε περίπτωση, αν είναι αποφασίζει ο Δήμαρχος, τότε θα σκοτώμαστε να φύγουμε από εκεί πέρα. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Οπωσδήποτε και εγώ εξεπλάγει όσον αφορά την αρμοδιότητα και ότι θα την έχει ο Δήμαρχος, με την έννοια ότι, να σας πω κάτι, να την έδινε σε κάποια επιτροπή όπως οικονομική που εκπροσωπούνται όλοι και η μειοψηφία εκεί και η αντιπολίτευση, για να είμαι πιο σωστή. Και εκεί είναι βέβαια απλή αναλογική, οπότε πάλι μπορεί να μην υπάρχει κάποια απόφαση όπως θα την επιθυμούσε, δηλαδή η πλευρά που εκπροσωπείται και είναι ο Δήμαρχος. Τώρα από εκεί και πέρα, όντως, και εγώ περίμενα με πολύ ενδιαφέρον να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό, κύριε Βρούτσι. Οφείλω να σας πω ότι με πολύ πολύ ενδιαφέρον περιμένω το Σεπτέμβρη και έτσι τις πρώτες δεύτερες συνεδριάσεις, για να δούμε όταν θα μπουν και κάποια θέματα ουσίας, βέβαια, όπου πιθανώς να υπάρξει διαφορετική άποψη μεταξύ της παράταξης του Δημάρχου και της αντιπολίτευσης, για να δούμε όντως πώς θα λειτουργήσει. Έχω την εντύπωση όμως ότι οι περισσότερες αποφάσεις, έτσι θεωρώ αν τις αποτιμήσω, βγαίνουν δηλαδή με συνένεση μιας από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Επειδή ακριβώς εχθές άκουσα τον κύριο Βρούτσι, προχθές πότε μιλήσατε. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν άκουσα την κουβέντα που είπε και λέει για το καλό του τόπου, των τόπων, τέλος πάντων θα το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Εγώ θέλω, παρότι από τον κύριο Βρούτσι, που είναι αξιώτης και συγχαρητήρια και για την εκλογή του και όλων των βουλευτών που εκλέχθηκαν στις Κυκλάδες, mm-hmm. ήθελα να του ρωτήσω ποιο σοβαρό μεγάλο έργο τα τελευταία 5 χρόνια ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασε τουλάχιστον με πλειοψηφία πέραν της Δημοτικής Αρχής. Να το έχω ψηφίσει και εμείς και ενδεχομένως πάραξη του κ. Μαϊτού. Ναι. Ένα να μου πει μεγάλο έργο που έγινε αυτό, και εγώ θα πω εντάξει, έχει δίκιο. Βέβαια, το μεγαλύτερο έργο κάθε Δημοτικής Αρχής που συμπεριλαμβάνει όλα τα έργα είναι ο προϋπολογισμός. Όπου εκεί ποτέ δεν ψηφίζεται. Για να μην πω ποτέ κι είμαι απόλυτη, είναι ο κύριος αντιπολιτευτικός λόγος της αντιπολίτευσης, θα έλεγα. Ο συνήθως, ναι. Έτσι, δηλαδή ή ψηφίζει παρόν ή καταψηφίζει. Θα πρέπει, ακούστε. Ο προϋπολογισμός, πρέπει να σκεφτούμε ότι γινόταν όλα τα χρόνια με τον τρόπο που γινόταν, επειδή ακριβώς η Δημοτική Αρχή για την ασφάλεια της μεγάλης πλειοψηφίας. Ναι. Όλο αυτό που γινόταν, ξέραν ότι θα καταψηφιστεί. Mm. Το ξέραν από πριν. Από την άλλη, η αντιπολίτευση ήταν το, ας πούμε, αυτό το, με το οποίο δήλωνε ότι διαφέρει όσον αφορά τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, από την δημοτική πλειοψηφία, έτσι. Οφείλουμε ήτανε να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο πια πολιτικής συνεννόησης. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε ταύτισης. Δεν μιλάμε για ταύτιση. Στην ουσία, κυρία Μαύρο, εγώ, αν θυμάστε πολύ καλά, αν θυμάστε, δεν το ξέρω, όταν πρωτομπήκαμε στο Συμβούλιο, στην ουσία είπαμε στον κύριο Μαργαρίτη ότι το πρόγραμμα μας είναι στη διάθεσή σας. Mm-hmm. Προφανώς δεν είχαμε την απέτηση του κύριου Μαργαρίτη να υλοποιήσει το πρόγραμμα μας όλο, αλλά αν μη τι άλλο, αυτό που θέλαμε να λάβει πώς του 5 πράγματα. Mm-hmm.
Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Όπως και μόνοι σας είπατε πριν τις προτάσεις που έχουμε κάνει, το κάναμε καθόλου τη διάρκεια της περίοδου. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι. Πρέπει να είμαστε, πώς να το πω, να έχουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ανοιχτά, ανά πάσα στιγμή να δούμε και να συνενέσουμε σε πράγματα και εμείς, αλλά και η άλλη πλευρά. Την άλλη πλευρά ενώ τη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή την εκλεγήσαμε τον κύριο Λιανό για δήμαρχο. Mm-hmm. Για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να ψηφίσουμε προϋπολογισμό. Μάλιστα. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και η πολιτική βούληση να υλοποιηθεί αυτός ο προϋπολογισμός. Ναι. Αυτό είναι το δύσκολο τώρα. Γιατί να σας πω κάτι. Γι' αυτό λέγεται και προϋπολογισμός εδώ που τα λέμε τώρα. Τι εκφράζεται σε αυτόν? Εκφράζονται οι καλές προθέσεις κάθε δημοτικής αρχής, μιλάω για το σύνολο, έτσι, ναι. να πράξει, να ενεργήσει για την ανάπτυξη, για την καθημερινότητα, για οτιδήποτε είναι αυτό. Και είναι λογικό, εγώ κάπου λίγος πολύ, με τόσα χρόνια που παρακολουθώ, βλέπω ότι ο προϋπολογισμός στην ουσία είναι η έκφραση των επιθυμιών που θα είχε κάθε δημοτική αρχή, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι μπορεί να βάλεις ένα σωρό και πράγματι να μην είναι στην ουσία εφαρμόσιμος και ρεαλιστικός. Από εδώ την άλλη, από την άλλη, οικολόγιο. Ναι, από την άλλη όμως, αυτό που πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω τόσα χρόνια, είναι πως αυτός ο προϋπολογισμός εφαρμόζεται σε πολύ μικρό ποσοστό. Λοιπόν, το αφενός είναι ευχολόγιο, είναι αυτό που είπατε πριν, ναι. Ότι δεν είναι ρεαλιστικός προϋπολογισμός. Ακριβώς, ναι. Γίνεται για να γίνει. Δεν ενδιαφέρει πραγματικά, ναι, βάζω 10 πράγματα, 10 μελέτες, 10 έργα κτλ. Δεν έχω σκοπό να τα κάνω. Δεν έχει σκοπό η Δημοτική Αρχή να τα κάνει τη στιγμή που συντάσσει τον προϋπολογισμό. Το ξέρουμε, φαίνεται. Φαίνεται από το γεγονός ότι κάθε χρόνο στο προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα έχουμε τα ίδια ακριβώς έργα εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Mm-hmm. Το πώς είναι δυνατόν να μην γίνεται αυτό, είναι ξεκάθαρο ο πρώτος λόγος. Όταν έχει προϋπολογισμό εγκεκριμένο Ιούνιο μήνα, αναπάντεχα σου μένουν 7 μήνες, 6-7 μήνες, για να υλοποιήσεις αυτά τα οποία δεν είναι δυνατόν να υλοποιήσεις ούτε σε 12 μήνες. Ναι. Βάζουμε και το καλοκαίρι, μέσα από το καλοκαίρι αναγκαστικά ο Δήμος δεν λειτουργεί με τον τρόπο που θα θέλαμε να λειτουργεί, γιατί είναι και άλλες οι ανάγκες, αυξάνεται ο κόσμος. Είναι λίγο, ένας τουριστικός Δήμος, έτσι. Οπωσδήποτε, ναι. Οπότε στην πραγματικότητα δεν μένουν παρά 4 μήνες για να υλοποιήσεις ένα προϋπολογισμό. Και αυτό βλέπετε ότι σήμερα τα τελευταία χρόνια, όλα τα χρόνια της Δημαρχίας Μαργαρίτη, δεν έχει γίνει ποτέ προϋπολογισμός πριν από τον Απρίλη. Mm-hmm. Συνεπώς είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Δεύτερον, δεν υπάρχει μία ιεράρχηση των πραγμάτων. Να πεις ότι ξεκινάω με αυτό το έργο και θα το ολοκληρώσω, θα το προχωρήσω, θα κοιτάξω να το οριμάσω. Mm-hmm. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα με τους βιολογικούς καθαρισμούς των οικισμών. Πριν από την προηγούμενη κορονοϊό. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει και ένα θέμα τώρα. Το σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω είναι πολύ μικρό και θα σας το, ναι, ναι. Θα σας το πω. Ήδη πολύ είναι χωρίς, νομίζω, χωρίς να μπορεί να γίνεται συντήρηση οι δύο εκ των τεσσάρων, ή κάνω λάθος αυτή τη στιγμή? Πάω σε κάτι άλλο. Σε ναι, κάτι άλλο ναι, πάω. Ναι. Πάω για τους καινούριους βιολογικούς που πρέπει να γίνουν στους οικισμούς της Νάξου. Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν παντού. Δεν έχουν οι μέλανες, δεν έχει κομιακή, δεν έχει κόρονος. Ο κυνήδαρος, οι πίσω τόποι της απειράρθου, ναι. Η απειράρθος. Εδώ πρέπει να δούμε τους οικισμούς. Η ανάγκη είναι να βοηθήσει τους οικισμούς. Και έχουμε μία μελέτη η οποία έχει παραδοθεί για χωροθέτηση βιολογικού προς την περιοχή του Κλειδού και δεν έχεις στους οικισμούς. Ναι. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι η ανάγκη είναι να πας στην Απειράρθο ή στον Κινίδαρο να ολοκληρώσεις και να οριμάσεις μια μελέτη για να εντάξεις ένα τέτοιο βιολογικό, και δεν γίνεται αυτό. Καλά, τώρα στο Κλειδό γίνεται, υποθέτω, γιατί θεωρείται τουριστικό, έτσι, σημείο. Από την άλλη, οι μικρού τύπου βιολογικοί έχουν και κάποιες αντοχές και κάποια όρια. Και οπωσδήποτε δεν ξέρω κατά πόσον είναι εύκολο να γίνει ένας προς έναν, όπως λέτε κι εσείς. Δηλαδή, και όχι κάπως συνολικά, δύο ή τρεις μαζί.
Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει. Ένα βασικό να θέμα ρωτήσω, είναι ότι έχουμε, να ξέρουμε τι γίνεται με το βιολογικό της Κομιακής και που πάνε τα λίμματα. Ξέρουμε το σαπειράνθι, το βιολογικό που πάνε τα, το βιολογικό, ναι, λέω. Αυτά που πάνε τα λίμματα αυτά, πολύ αυτών. Για να σας πω κάτι, δυστυχώς τα ακούμε τόσα χρόνια. Έχουν ανατεθεί μελέτες εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια. Γίνεται και επικαιροποίηση ανάθεσης μελετών. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται με όλο αυτό, ούτε βλέπω την αντιπολίτευση, οφείλω να σας πω κύριε Βρούτση, να εμβαθύνει στο θέμα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, θα το συζητήσουμε, νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία. Εγώ θέλω μια τελευταία ερώτηση που έχετε πολύ λίγο, ένα λεπτό για να απαντήσετε. Θα παρακαλούσα όμως να το προσπαθήσετε. Βλέπετε κάποια διαφορά ότι θα υπάρξει όσον αφορά την αντίληψη, το σχεδιασμό, τη συνεννόηση με τις άλλες παρατάξεις από τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο τον Δημήτρη Λιανό, και το ρωτώ επειδή τον γνωρίζετε ενώ στην πράξη, έτσι, είναι αντιδήμαρχος επί 9 χρόνια και μάλιστα ο πρώτος στη τάξη αντιδήμαρχος. Δεν βλέπω κάτι, γιατί από τη μέρα των εκλογών μέχρι βασικά δεν έχουν αλλάξει την ομάδα, δεν έχει αλλάξει η ομάδα. Εννοείται, στην ουσία αλλάξει ο δήμαρχος. Εννοείται ότι η βασική ομάδα παραμένει η ίδια. Έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι ένας που κοστρώνει την άνοιξη, ούτε εγώ θεωρούσα ότι από μόνος μου θα με, αν εκλεγόμουν, επειδή θα ήμουν εγώ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Είναι θέμα ομάδας. Mm. Από εκεί πέρα μένει να το δούμε. Κρατάμε μικρό καλάθι. Δεν είναι ότι ο κ. Λιανός είχε μεγάλη διαφορά του κύριο Μαργαρίτη σε όλα αυτά τα χρόνια. Ίσα-ίσα είχε πολλές αρμοδιότητες και δεν είχε την καλύτερη συμπεριφορά, τουλάχιστον να βγάζει στην αντιπολίτευση. Μένει να το δούμε και να ελπίζουμε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα μας δοθεί βέβαια η ευκαιρία πολλές φορές ακόμη να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα, και πολλά ζητήματα θα τα θέσουμε και πάλι προς συζήτηση. Να είστε καλά. Ωραία, κύριε Βρούτση. Καλά και εσείς. Γεια σας. Καλημέρα.